Γιάννη, είπατε ότι εκείνη ήταν η πιο σημαντική νίκη που ίσως χάρηκατε πιο πολύ. Πλέον αλλάζει αυτό, είναι ίσως αυτή από τις πιο σημαντικές του τελευταίου διμήνου. Κοιτάξτε, κάθε νίκη είναι σημαντική. Βέβαια, ιδιαίτερα όταν παίζεις με 10 παίκτες και κόντρα σε μια ομάδα όπως είναι η Ξάντη και καταφέρνεις να κρατήσεις το αποτέλεσμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτή τη νίκη είναι για μένα αυτή τη στιγμή καλύτερη νίκη. Τότε και προηγούμενες ήταν σίγουρα καλές και δύσκολες. Σήμερα σε μια δύσκολη έδρα κόντρα σε μια καλή ομάδα καταφέραμε να κερδίζουμε. Δεν μπορώ να πω ότι παίξαμε κάτι. Κάτι που έχουμε συνηθίσει στο τελευταίο καιρό να παίζουμε καλό, όμορφο ποδόσφαιρο, αλλά πιστεύω ότι πάλι ήμασταν αυτοί οι οποίοι τα έλεγα ότι αδικούνται από το σκορ. Γιατί εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι δημιουργήσαμε ευκαιρίες, εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι χάσαμε 3-4 πολύ καλές ευκαιρίες, κάποιες στο πρώτο, κάποιες στο δεύτερο ημίχρονο. Ο αντίπαλος μας είχε μία φάση που έβαλε γκολ και μετά είχε μία φάση με κεφαλιά που πήγε πάνω στον Γλύκο η μπάλα. Άρα δηλαδή και με 10 παίκτες έχουμε καταφέρει να προστατεύουμε την αιστεία μας και παίξαμε οργανωμένα. Τα παιδιά δώσανε 100% όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια και συγχαρητήρια τους. Πριν από το μάτς, αν λέγαμε ότι δεν θα παίξει ο ΠΑΟΚ με Τσίμερο και Κρέσκο, δηλαδή αυτός ο δύο παίκτες εκτός, θα μπορούσαν κάπως παράξενο. Πώς καταλήξατε σε αυτή την επιλογή? Και αν το γεγονός ότι η ομάδα πάλι κέρδισε και χωρίς αυτούς τους παίκτες που είναι από τους πιο βασικούς, σας δείχνει κάποια άλλα πράγματα για τη δυναμική της ομάδας? Εγώ γνωρίζω ότι έχω καλό υλικό αυτή τη στιγμή. Γνωρίζω ότι και οι παίκτες όποιοι δεν παίξανε, όπως σήμερα παράδειγμα ο Κάτσε και κάποιοι άλλοι όπως ο Κίτσο όταν μπήκε μέσα, είναι οι παίκτες όποιοι είναι έτοιμοι και κάθε στιγμή περιμένουν την ευκαιρία. Υπάρχουν και οι άλλοι. Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ θετικό για το Σύλλογο, κάτι που με ικανοποιεί και σίγουρα και οι άλλοι θα παίξουν, γιατί έχουμε τόσα πολλά παιχνίδια και ευκαιρίες θα πάρουν και θα παίξουν και άλλα τα παιδιά που δεν έχουν παίξει μέχρι τώρα. Υπάρχει φόβο, δεν μπορώ να πω ακόμα, γιατί ήταν μια κακή στιγμή, ήταν μια κόντρα και στάθηκε λογικά στο πλάιο. Μιλάμε τώρα για κάτι που δεν μπορώ να σας πω μέχρι να περάσουν 24 ώρες και να κάνει μαγνητική που θα μας πει κάποια περισσότερα πράγματα. Και όσο αφορά αυτό, τώρα, κοιτάξτε, έχω μιλήσει μία φορά για την διαιτησία. Και ετοιμάστε πότε. Ξανά τώρα λέω, εμείς μπορεί να κερδίζουμε τα παιχνίδια, αλλά αυτά που σημαίνουν δεν είναι νορμάλ. Κύριε, δεν είναι νορμάλ. Μπορεί εμείς να έχουμε παίκτες και να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Ζητάω μόνο να προστατεύουν τους παίκτες μου και να προστατεύουν την ομάδα. Γιατί όταν εμείς τυπάμε χωρίς μπάλα, δεν διαμαρτυρόμαστε και παίρνουμε κόκκινη κάρτα και δεν λέμε τίποτα. Γιατί έτσι είναι. Δεν μπορεί κόντρα από εμάς κάποιος χτυπάει τον παίκτη χωρίς μπάλα να μην γίνεται το ίδιο. Το ίδιο όσο αφορά τη δεύτερη κίτρινη, στον Πέντρο Ενρίκε. Δεν ξέρω αν ήταν ή δεν ήταν, μπορεί να ήταν. Αλλά ήταν η ίδια φάση στο πρώτο ημίχρονο, όταν ο Λέο Μάτος έκανε προσποίηση και ο αντίπαλος δεν δέχτηκε κάρτα. Και αυτό συμβαίνει και στα προηγούμενα παιχνίδια πάρα πολλές φορές. Μόνο αυτό που ζητάω είναι να έχω 50-50, τίποτα άλλο. Και δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή. Περιμένω κάτι θα γίνει, αλλά βλέπω ότι δεν γίνεται. Ζητάω να προστατεύω τους παίχτες μου. Καλύτερος. Το 1-2 πριν από τον επαναληπτικό αγώνα είναι αρκετό για να βλέπετε από τώρα τους ημιτελικούς? Δεν βλέπουμε από τώρα ημιτελικούς. Σαν ότι είναι πολύ καλή ομάδα, σαν ότι είναι μια ομάδα που έχει κάνει καλά παιχνίδια κόντρα στις δυνατές ομάδες, στις δυνατότερες ομάδες στην Ελλάδα και είναι πρώτο ημίχρονο. Είναι ένα βήμα που κάναμε, είναι θετικό. Μέχρι το δεύτερο παιχνίδι έχουμε αρκετά παιχνίδια, αλλά σίγουρα δεν έχουμε κάνει τίποτα. Έχουμε πολύ δυνατό δεύτερο παιχνίδι που μας περιμένει στη Τούμπα. Κύριε Βασιλόπουλο, σας τα συγχαρητήρια. Το ερώτημα που απασχολεί είναι με ποιο όπλο θα αντιμετωπίσετε την κούραση, τις κόκκινες κάρτες, σε μια ομάδα που παίζει σε υψηλό επίπεδο, με μεγάλο ρυθμό και
Τετάρτη Κυριακή ή Πέμπτη Κυριακή ή Πέμπτη Δευτέρα. Κοιτάξτε, κάνουμε ό,τι μπορούμε να πρώτο παίκτες μετά από τα παιχνίδια να τους ξεκουράζουμε, να κάνουμε ό,τι γίνεται για το επόμενο παιχνίδι, ο οποίο είναι σε 2-3 μέρες. Σίγουρα ότι είναι πιο θετικό και πιο εύκολο για εμάς όταν υπάρχει τέταρτη μέρα. Όταν υπάρχει τρίτη μέρα, όπως τώρα παράδειγμα που έχουμε το παιχνίδι της Κυριακής, φάνηκε, φαινότανε και στο προηγούμενο παιχνίδι, ιδιαίτερα στο πρώτο μισάωρο και σήμερα, ότι υπάρχει κούραση. Αυτό είναι φυσιολογικό, αυτό είναι κάτι που περιμέναμε. Βέβαια, υπάρχουν, ξανά λέω, παίκτες που σίγουρα τα παίξουν όποιοι δεν έχουν παίξει και είναι έτοιμοι, περιμένουν. Στη σύντομη έρευνα που κάναμε, αυτό το σύνθημα το οποίο ακούστηκε μετά το τέλος του αγώνα, δηλαδή όλη η Ελλάδα χαίρεται για βλέποντας τον ΠΑΟΚ δύο φορές την εβδομάδα, για να ακουστεί από το 2001. Τι σας λέει αυτό? Με ικανοποιεί. Με ικανοποιεί, μου δίνει... κουράει να συνεχίζουμε αυτή τη δουλειά και εγώ γνωρίζω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να παίζει καλύτερα. Αυτή η ομάδα κάνει καθημερινές προσπάθειες να βελτιώνεται. Οι παίκτες είναι πολύ δεμένοι, οι παίκτες είναι πειθαρχημένοι και όσο αφορά βέβαια και τις αναλύσεις και όλα, και είναι κάτι που προσπαθούμε όλοι μαζί, να ικανοποιούμε αυτό το κόσμο που έρχεται και που μας βλέπει. Ο Ρίγιο παίζει μισά ώρα και βάζει γκολ με διαφορετικούς τρόπους. Πότε περιμένετε να μπορεί να παίξει έναν ενδιάμεσο? Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Εγώ μίλησα πολλές φορές για τον Πρίοβιτς, με ρωτήσατε εσείς και σας λέω, ένας παίκτης είχε ένα μήνα διακοπή. Από 12 Δεκεμβρίου μέχρι 15... Τώρα είναι αρχές, τώρα αυτός έχει περάσει ένα στάδιο 10 μέρες, 2 εβδομάδες, που γι' αυτόν ήταν η προετοιμασία. Γιατί καταλαβαίνετε, όταν ένα μήνα έχεις διακοπή, μετά χρειάζεται χρόνο να αποκτήσεις κάποιες δυνάμεις και προπονήσεις, να μπορείς να μπεις σε ένα ρυθμό. Ακόμα δεν είναι καλά και αυτό περιμένουμε, αυτό καταλαβαίνουμε. Τι στοιχεία σας δίνει, που δεν είχατε ως τώρα στο παιχνίδι της ομάδας σας? Πιστεύω ότι έχετε καταλάβει κι εσείς. Κοιτάξτε, είναι άλλο παιχνίδι, είναι παιχνίδι πρωταθλήματος. Βέβαια, πάλι μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι κόντρα σε μια καλή ομάδα, δυνατή ομάδα, όποια φαίνεται ότι δεν είναι τυχαία εκεί που είναι, βαθμολογικά. Και εμείς τώρα, αυτή τη στιγμή, σκεφτόμαστε μόνο αυτό το παιχνίδι. Θα προετοιμαστούμε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα δυνατά μας να αυτοί οι παίκτες που παίξανε σήμερα να είναι καλά αυτό το παιχνίδι και βέβαια σε λίγες μέρες ξανά θα ήμασταν εδώ. Κόουτς, μπορεί να το πάρει να πάρει πολύ, αλλά είναι η όγδοη συνεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ μακριά από την Τούμπα. Με κύπελο μέσα, μόλις την οργανώσεις. 8 νίκες μακριά από την Τούμπα συνεχόμενες, το περιμένετε αυτό. Γιατί είναι ασύλληπτο, δηλαδή. Είτε κάνει σοπαλία, μιλάμε για 8 νίκες συνεχόμενες εκτός έδρας. Είναι κάτι που σίγουρα είναι πολύ θετικό, είναι κάτι που μας ενώνει, κάτι που δίνει δύναμη στην ομάδα και εμείς θα συνεχίσουμε έτσι. Εμείς θα προσπαθήσουμε σε κάθε παιχνίδι να κάνουμε ό,τι δυνατό είναι να κερδίζουμε τον αντίπαλό μας. Βέβαια ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι εμείς και το καλοκαίρι και φέτος, το Ιανουάριο, το Ιανουάριο αποκτήσαμε 3 παίκτες, το καλοκαίρι αποκτήσαμε 9-10 παίκτες, δεν θυμάμαι το νούμερο. Και δεν είναι, ξανά σας λέω, δεν είναι εύκολο να δημιουργήσεις μία ομάδα όποια τα καταλάβει από την αρχή τι είναι ο ΠΑΟΚ και τι ζητάει ο ΠΑΟΚ. Εμείς κάνουμε μεγάλο αγώνα να καταλάβουν οι παίκτες όποιοι έρθανε σε εμάς ότι εμείς ο στόχος μας είναι να κερδίζεις κάθε παιχνίδι, να παλεύεις, να δίνεις 100%. Πιστεύω ότι μέχρι τώρα έχουμε
καταφέρει να περάσουμε αυτό το πνεύμα, θα συνεχίσουμε έτσι, γιατί αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Κόουτς, ο ΠΑΟΚ έπαιζε καλή μπάλα την αρχή, όλο το έλεγα. Πρώτα ήταν το γκολ. Φαίνεται ότι βρίσκει λύση στο γκολ. Είναι πολύ πιο παραγωγικό σε τέρματα. Μία εξήγηση είναι τα γκολ του Πρίγκιπιτς, μία εξήγηση είναι τα γκολ του Μιστακίδη. Κατά πόσο θεωρείτε ότι ο ρόλος που έχει ο Μιστακίδης στο τελευταίο διάστημα, προφανώς και μερικές εντολές να είναι και πιο κοντά στην περιοχή, έχει βοηθήσει να έρθει ο Ρόλος. Βοηθάνε όλοι, όπως βοηθάει και ο Μιστακίδης και έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έτσι βοηθάνε και οι άλλοι. Σίγουρα ότι, όπως είπατε και εσείς, και από την αρχή ο ΠΑΟΚ έπαιξε επιθετικό ποδόσφαιρο, δημιουργικό ποδόσφαιρο. Τώρα, γιατί δεν έμπαινε μπάλα μέσα από 10-15 φάσεις που δημιουργήσαμε σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, είναι το πρόβλημά μας. Το γνωρίζουμε εμείς. Σίγουρα αυτό μας κόστιζε να βρισκόμασταν κάποια στιγμή στη θέση που δεν είναι φυσιολογική αυτό που δημιουργήσαμε και που κάναμε στο αγωνιστικό χώρο. Αλλά βέβαια όταν η μία ομάδα δημιουργεί στο αγωνιστικό χώρο, είναι αυτή που έχει πρώτο λόγο σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, τα αποτελέσματα σιγά σιγά έρχονται. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Και βέβαια ότι η σημερινή ημέρα είναι η μέρα που για την οικογένεια της ΠΑΟΚ που έχει σχέση και με τον έναν πρώην ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει χάσει την ζωή, για τον Παναγιώτη Κατσούρη, και σίγουρα ότι αυτή την νίκη αφιερώνουμε στην οικογένειά του.